Λοιπόν, Τούμπα. Τούμπα ή Αρμενία πρώτα. Πρώτα. Είδες Άρη. Είδα Άρη. Έχασα μόνο 10 λεπτά. Ωραία. Πάμε λίγο Άρη και μετά πιο εκτενώς. Εντάξει. Το παιχνίδι του Πάρου με την Πεϊτά. Τα πήρα όλα και τα σηκώνω εδώ. Είχα πει τον Κουμπουλιά. Λέω μαλάκα, θα πάτε να παίξετε σε υψόμετρο 1000 μέτρα. Ναι. Πού κάνατε προετοιμασία. Κάναμε προετοιμασία στο Νέο Ρήσιο. Λέω, είστε μαλάκες, γιατί δεν πήγατε να κάνετε 2-3 φιλικά σε ένα μέρος, 3-5 πηγάδια, λιτόχωρο, 1-2 καλά φιλικά. Πήγαμε με 2 μέρες πιο μπροστά. Οι 2 μέρες πιο μπροστά δεν μπορεί ο οργανισμός να προσαρμοστεί. Ο Άρης επηρεάστηκε, όχι πάρα πολύ, αλλά ένα κομμάτι μετά το 20 μέχρι το 40. Κοίτα, η κούραση μπορεί να βγει στην αρχή, να μην πεις καλά, να βγει στο τέλος ή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Άρης έβγαλε μια τέτοια δυσκολία και θα την πλήρωνε με γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Τα χάσε. Θα πω ότι αντιμετώπισε μια ομάδα που δεν κακή. Με ένα σφιχτό 4-3-3, με ένα μπεχταρά έξω δεξιά τον Σεροπιάν. Όχι, τον Σεροπιάν, ποιος ταλαιπώρησε από τη δεξιά πλευρά τον Ματαρέλα που δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ματαρίτα, δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αντίθετα, την άλλη μια, ο Εμπακατά ήταν πολύ καλός και πίσω και μπροστά. Τυχαίνει οι ομάδες οι ελληνικές να έχουν ένα καλό μπακ και ένα μάπα. Αυτό συνέβη και στον Άρη σήμερα. Εκείνο το οποίο είδα είναι ότι πήγε από τον άξονα ο Άρης να κάνει προσπάθειες. Ο Ζούλς, πώς το λένε, το κόφτη Ζούλ. Μ' άρεσε. Στο παιχνίδι του μόνο το αμυντικό. Είχε χαμένες μονομαχίες στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου που παρακολουθούσα. Και το αμυντικό του κομμάτι θέλω να το ξαναδώ. Είναι παίκτης που βγάζει από πίσω καλά την μπάλα. Είναι παίκτης κατοχής να την πάρει, να την δώσει κτλ. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Νταρίντα από τον Άρη. Ξεχώρισε. Ξεχώρισε, πάτησε περιοχή. Ο Άρης πήγε μονόπλευρα από τη δεξιά μεριά. Κακός λέω εγώ. Και έτσι έκανε και τον γκολ του, γιατί μπήκε διαγώνια ο Πάλμα. Ποιος εκτός από τον γκολ νομίζω έκανε μια κακή εμφάνιση. Και αμυντικά στον γκολ φταίει, γιατί του κάνει pressing ο αντίπαλος και του παίρνει την μπάλα. Έμεινα πάρα πολύ απογοητευμένος από ένα παιδί που το γνώρισα προσωπικά, το Ρουπ. Ο Ρουπ έπρεπε να βγει πάρα πολύ πιο μπροστά από το παιχνίδι. Και θα μπορούσε ο Άρης να κάνει και ένα τρίκ, να κερδίσει περισσότερο στο κέντρο, ακόμα να παίξει και με δύο αριστερά μπακ, να παίξει με τον... Δηλαδή, να βγάλει το Ρουπ, να βάλει τον Πάλμα δεκάρι, γιατί αυτοί είχαν προβλήματα κάτω, και να πετάξει τον Φεράρι και να παίξει με δύο μπακ αριστερά. Το έκανε μετά. Το έκανε μετά. Ήταν καλή κίνηση από τον Τερζή. Γενικά πιστεύω ότι επηρεάστηκε ο Άρης από τις κλιματολογικές συνθήκες. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα από την αντίπαλο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα βρεθεί σε κλειστή άμυνα και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος από το καινούριο center for. Τον οποίο εγώ είδα να κάνει κάποιες καλές κινήσεις σαν πρώτη, για να είμαι και σωστός, να μην το ρίξω τα μπινέλη και από την αρχή. Ο Γκρέγια Κλωτσιές χάνει το τετατέτ. Χάνει από μια μεγάλη παλιά του Πάλμα ένα ακόμα πολύ καλό σουτ και γενικά δείχνει ότι είναι κακός αθλητής. Και έχει κακά τελειώματα. Δεν μ' άρεσε καθόλου εξτρέμ ο Μενέντες. Είχε πάρα πολύ κακά χτυπήματα της μπάλας. Ο Γκρέι είχε πάρα πολύ κακά χτυπήματα της μπάλας και μου έκανε εντύπωση η ανυπαρξία του Ρουπ. Το λέω και σε κουβέντα του Ρουπ εγώ, εκεί απέναντι το Λευκοπύργο. Του λέω, μπαίνεις καλά ρε, μπαίνω. Τριπλέρης από την περιοχή, σουτάρω. Τίποτα δεν έκανε. Σε τι γλώσσα τα μιλήσατε αυτά? Σε τι γλώσσα? Μισά ελληνικά, μισά αγγλικά, μισά κινέζικα. Ήρθε μια μεταφράστη, ο Φανγκάλ. Λέω μήπως έγινες και γερμανομαθής γι' αυτό. Εντάξει. Δίνω δικαιολογίες πολλές στο βιολογικό κομμάτι του Άρη. Πιστεύω ότι στο Χαριλάου θα είναι καλύτερος. Και πιστεύω σε μια πρόκριση που δεν θα είναι εύκολη, αλλά τελικά θα την πάρει. Στην Τούμπα τώρα. Τι είδες? Εγώ είδα μια ομάδα, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, που σεβάστηκε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε με 5-3-2. Βγήκε επιλεκτικά λίγες φορές σε αντεπιθέσεις και σε οργανωμένες επιθέσεις. Κάποιοι θα πούνε ότι έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Όχι, δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Απλά σεβάστηκε όσο έπρεπε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε το γνωστό
4-2-3-1, με pressing στα πρώτα 20 λεπτά, με ένα νόητο πέναλτι το οποίο υπέπεσαν οι Ισραηλοί, το οποίο την ώρα του πέναλτι είπα θα το χάσει. Και μην μου πείτε ότι έχω κι άλλα πει πέναλτι ότι θα χαθούν, χαθήκανε. Δεν βάζεις παίκτη με άγχος να χτυπήσει τον πέναλτι. Έχει κάνει τα μαλλιά του δύο φορές έτσι, ο Σβάμπ. Έχει σηκώσει δύο φορές τις κάλτσες του. Έχει σηκώσει τη φανέλα και την έχει βάλει άλλες δύο φορές. Σαν να βλέπω τον εαυτό μου όταν έχω άγχος. Τι να κάνει ο προπονητής? Να έχει αρχίδια και να πει, όχι εσύ, εσύ. Θα μου πεις τόσο λεπτομέρεια, τόσο λεπτομέρεια. Εσύ τη δουλειά σου την κάνεις, την κάνω. Είσαι ευχαριστημένος? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Και εγώ χάνω πράγματα. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα με τρία στόπερ και ένα φόρο ο οποίος είναι περιφερειακός. Εκεί φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος ο Σαματά για να παίξει 90 λεπτά. Και εκεί φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα από τον Κωνσταντέλια και περίμενε περισσότερα πράγματα από τον, πώς το λένε, τον Τάισον. Δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ να μπει στην περιοχή. Τα στατιστικά λένε 5 τελικές από μέση απόσταση, που σημαίνει δεν μπορώ να μπω, να διεισδύσω, να κάνω. Αν και με τον Τόμας χρησιμοποίησε με ανάποδα πόδια τους δύο εξτρέμ, προσπαθώντας χαμηλά, κάτω, να δημιουργήσει ρήγματα. Η προσέγγιση του Λουτσέσκου ήταν καλή μέχρι εδώ. Ο Λουτσέσκου τα χάλασε στις αλλαγές. Και πιστεύω ότι επειδή δεν έχει τον βοηθό, ο οποίος είναι ο μέντορας του, που του άνοιγε το μυαλό σε δύσκολες καταστάσεις, και εκεί φαίνεται ότι η Κουφάλα ο Ρουμάνος διάλεγε καλούς συνεργάτες, γιατί έχει ο ίδιος αδυναμίες. Και φάνηκαν οι αδυναμίες του σήμερα στο κοουτσάρισμα. Δεν δικαιολογείται να λέει ότι ο Σαββίδης δεν μου φέρνει παίκτες, όταν τακτικά σε λεπτομέρειες υστερεί στο κοουτσάρισμα. Και γίνομαι σαφής. Ο Τόμας είναι περιφερειακός σεντερφόρ. Το Φερέιρα το βρίζαμε. Του λέγαμε, Φερέιρα, παίζουν τρεις στόπερ και εσύ παίζεις με ένα φόρ. Ή παίζουν οι άλλοι με ένα φόρ και εσύ παίζεις με τρία στόπερ. Κάνε τετράδα. Τον κάναμε κριτική. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ έπαιξε 90 λεπτά με ένα στόπερ, με τρία στόπερ εναντίον ενός. Αυτή η αναλογία θα μου πεις τι να κάνει. Όταν το παιχνίδι δεν μπορεί να το πάρει χαμηλά, πρέπει να βάλει το center four το βαρύ, ο οποίος είναι και κεφαλοσφαιριστής. Τι δεν κάνει εκεί ο μαλάκας ποδοσφαιρικά? Δεν βάζει τους παίκτες, τους δεξιούς εξτρέμ και αριστερούς εξτρέμ, τους winger, με τα καλά τους πόδια στις πλευρές. Το είπαμε και στο live. Δεν το λέμε τώρα. Για να φορτώσει. Άργησε να το κάνει. Και επίσης είχε το Σοάρες, το Βρακά, και αν ήθελε να κάνει και το Μιχαηλίδη χαφ, βάζοντας τον Κουλιαράκη στόπερ. Είχε στα χαφ. Μπορεί να μην είχε την ποιότητα, είχε άτομα να βάλει. Και να ξεκουράσει να παίξει με δύο χαφ και να πετάξει επιτέλους δύο σεντερφόρ εναντίον τριών στόπερ. Και μου βάζει τον Μουρκ στη θέση του Ζίβκοβιτς. Γιατί κουράστηκε ο Ζίβκοβιτς? Και τι κουράστηκε ο Ζίβκοβιτς? Εσύ στα 28, στα 26, και δεν κουράστηκε ο Τάισον στα 36. Γιατί κουράστηκες? Και βάζει τον Μουρκ με ένα 74, τώρα το βλέπαμε, να κάνει τι? Διείσδυση, τρίπλα και φόρτωμα, τι? Να το βάλει σαν χαφ, τι? Να το βάλει για μπόι, τι? Και έχεις έξω το τζίμα να παίξεις, σαματά τζίμα, ένα τέταρτο. Έξω αριστερά Ζίβκοβιτς, έξω δεξιά Νάρη, και βγάλει τον Κωνσταντέλια να παίξεις με δύο. Τρεις στόπερ εναντίον δύο. Άλλη μάχη θα γίνει. Και θα πάρουν αυτή την μπάλα να κάνουν τι? Να βγουν πέντε στην αντεπίθεση? Δεν βγαίνανε. Βγήκαν δύο φορές. Α, βγούνε, εντάξει. Δηλαδή, αύριο τα ρουμανοτσατσάκια θα βγουν και θα πούνε ο Σαββίδης δεν έχει παίκτες. Αρχίδια!
έχει παίκτες. Δεν έχει τους πολλούς παίκτες και τους ποιοτικούς παίκτες. Στο κοουτσάρισμα Λουτσέσκου, να φάμε γαρίδες, θα στα βγάλω τα χαρτιά και να δω πώς θα με αντιμετωπίσεις. Δεν έχει λαλά εκεί, επειδή είμαστε υδροχόοι και ίδια μέρα γεννημένοι, θα σου αλλάξω τα πετρέλαια. Αυτά. Και πολλά περισσότερα στις ρεβάνς. Μετά τις ρεβάνς φεύγω. Καλαμάτες, τριφυλίες και τα τι αυτά. Καλό βράδυ.